πάμε πολύ. Εδώ, θα είναι Μιχαήλ Μιχαλίδου. Ορίστε. Ξεκινήσουμε τα ευχάριστα. Δεν ξεκινάμε ευχάριστα για αυτό. Δεν έχω ευχάριστα, παιδιά. Τι να κάνω, αφού έχουμε ένα τροχαίο. Πολύ σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σημειώθηκε εχθές το βράδυ. Δύο γονείς με το παιδί τους επέβαιναν στο ένα αυτοκίνητο, ενώ δύο νεαροί στο άλλο αυτοκίνητο. Βλέπετε εδώ εικόνες. Έχουν γίνει σμπαράλια και τα δύο αυτοκίνητα. Ευτυχώς, για καλή τους τύχη, δεν τραυματίστηκε κανένας από τους δύο νεαρούς. Ο οδηγός του ενός αυτοκίνητου τραυματίστηκε και για λόγους προληπτικούς μεταφέρθηκαν οι γυναίκες με τα δύο παιδιά στο νοσοκομείο. Πάμε στο Αίγιο. Πάμε στο Αίγιο να δούμε μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα που λέγεται διπλό Red Sprite. Δείτε εδώ πέρα. Αυτό εδώ ήταν το φαινόμενο το οποίο καταγράφηκε στον ουρανό του Αιγείου. Λέγεται διπλό Red Sprite από την καταιγίδα που σημειώθηκε στο Αίγιο. Χρήστο, έρχονται. Πρόκειται για έναν κεραυνό. Τι είναι αυτό, έρχονται. Το δημιούργησε ένας κεραυνός από την Ικαρία. Ένας κεραυνός από την Ικαρία. Μάλιστα. Ρε κόχυλα, τι γίνεται, ρε. Μάλιστα. Πρόκειται για μεγάλες κλίμακες ηλεκτρικές εκενώσεις που συμβαίνουν στην Μεσόσφαιρα. Μήπως είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Μεσόσφαιρα, πολύ πιθανό, δεν ξέρω. Είναι και το χρώμα, παραπέμπει και το χρώμα. Μπορεί να προκύπτουν αυτά τα φαινόμενα. Και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Για πάμε και στον Άφλιο. Είναι γνωστό δηλαδή το φαινόμενο αυτό. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μάλιστα. Ναι. Τι να πω τώρα, δεν είμαι μετεωρολόγος, ναι. Αλλά... Προφανώς. Λοιπόν, Ναύπλιο, πάμε εδώ πέρα. Ζημιές σε εστιοφόρο από ανεμοστρόβιλο. Να πούμε εδώ πέρα ότι το εστιοφόρο αυτό είχε ανελκυθεί και είχε τοποθετηθεί πάνω σε βάση, στο λιμάνι. Από την έντονη κακοκαιρία έπεσε πάνω από τις βάσεις κάτω και φυσικά προκλήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Δείτε εδώ πέρα ποια είναι η κατάστασή του. Έπεσε ολόκληρο πάνω από τις βάσεις τις οποίες είχε τοποθετηθεί. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και φυσικά θα κληθεί γερανός για να το ξανασηκώσει και να το τοποθετήσει ξανά στις βάσεις. Του. Πάμε στα Χανιά. Λοιπόν, απίστευτο και όμως ελληνικό. Δείτε εδώ αυτή τη φωτογραφία του Σαρπανιούς. Mm-hmm. Δείτε με τι κρατάνε την πόρτα. Μάλιστα. Και όμως πρόκειται για ταινία. Ταινία περί τυλίγματος. Περί τυλίγματος, σωστά. Εντάξει, φυσιολογικό είναι, πώς κάνετε έτσι. Βέβαια, τι, γιατί όλες οι πόρτες, οι αυτόματες, αυτό είναι. Όχι, είναι μικρό το αυτοκίνητο. Είναι τόσο μικρό το αυτοκίνητο που του κάνει ένα τύλιγμα σιγά. Όπως γράφουν χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, είναι για. Έχει ντουλάπα. Ναι, προφανώς προσπαθούσαν να μεταφέρουν κάτι και δεν έκλεινε η πόρτα και την έχουν κρατήσει με ταινία. Δεν μου λες εσύ, άμα το γυρίσει γύρω-γύρω το αυτοκίνητο, πώς θα ανοίξει μετά. Απίστευτο. Το ανοίξουν απ' έξω. Θα ανοίξει όλα, θα πάει με το χαρτοκόπτη να κόψει. Όπως γράφουν χαρακτηριστικά. Πώς κάνετε έτσι, εσύ, δεν ναι, μπορεί μια χαρτοτενία. Είναι ορισμένες διαδρομές. Πάμε παρακάτω. Μένουμε στην Κρήτη. Το προλόγησε και ο Χρήστος. 2.000 καλιτσούνια 23 καρατίων ταξίδεψαν στη βασιλική οικογένεια. Στα Αραβικά Εμμυράτα. Από την Κρήτη, τον επιχειρηματία, τον Μιχάλη τον Ζουριδάκη, ο οποίος είχε κάνει πέρσι, το Μάρτιο, ένα ταξίδι στα Αραβικά Εμμυράτα. Τότε είχε πραγματικά εντυπωσιαστεί πάρα πολύ στα Αραβικά Εμμυράτα ένας σύμβουλος του παλατιού της βασιλικής οικογένειας. Μη με κάνετε να γελάω, το σας λέω μια τόσο σημαντική είδηση. Ναι, πες μας πόσο έχουν αυτά. Λοιπόν, και του είχε ζητήσει να διαμορφώσει λίγο τη συνταγή, να βάλει φύλλα χρυσού και να φτιάξει κριτικά παραδοσιακά προϊόντα με βρώσιμα φύλλα χρυσού. Ναι. Μετά, αφού παιδεύτηκε πάρα πολύ με τη συνταγή. Μα μεγάλα γαϊδούρα, έχει συνταγή γάλα γαϊδούρα. Α, έτσι είναι 23 καρατίων, φρέσκο γάλα γαϊδούρα, ζάχαρη καρύδα και αλεύρι ζέα ολική άλεση. Τροποποίησε λοιπόν την παραδοσιακή συνταγή και τα έστειλε στη βασιλική οικογένεια. Πόσο χρυσό, και τι του είπαν στη βασιλική οικογένεια, του άρεσε. Του άρεσε πάρα πολύ, νομίζω ότι. Μπράβο στον άνθρωπο, να είσαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεπουλήσεις, ευχόμαστε. Πάμε και σε ένα δάσκαλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα δάσκαλο στα Κοντάικα της Σάμου. Τι έχει κάνει, ζήτησε από όλους τους συγχωριανούς του, αλλά και από τους μαθητές του, να μπουν στα οικογενειακά άλμπουμ. Τι λες, μέσα από τα οποία θα θέλανε να αναδείξουν φωτογραφίες που περιγράφουν την πορεία του τόπου και την ιστορία τους, αλλά και την ιστορία των ανθρώπων. Έτσι, λοιπόν, προσκόμισαν όλοι πάρα πολλές παλιές φωτογραφίες μέσα από τα οικογενειακά τους άλμπουμ, οι οποίες τώρα έχουν γίνει μια ολόκληρη έκθεση που περιγράφουν την ιστορία το λένε του νησιού. Τον λένε Αποστόλη Γιανακόπουλο. Είναι και η κοινότητα η οποία έχει δημιουργήσει λέγεται Φωτόνισος. Ναι, να τον βρούμε και τον κύριο Γιανακόπουλο. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε και εδώ δίπλα στην Πάτρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο με τη βοήθεια των App Stories, οι οποίοι σήκωσαν τον ντρόν τους πάνω από την Πειραϊκή Πατραϊκή, η οποία υπήρξε, σύμφωνα με το περιοδικό Times, κατά
Μάλιστα, το 1962 ένα εργοστάσιο πρότυπο για κάθε ελληνική βιομηχανία. Εννοείται. Τότε. Ναι, να πούμε ότι ήταν η πρώτη επιχείρηση η οποία είχε φέρει πετρελαιοκίνητα μηχανήματα από τη Γερμανία. Και επίσης, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εφοδίαζε τον στρατό με κουβέρτες. Mm-hmm. Να πούμε ότι λειτουργήσε από το 1919 μέχρι και το 1996. Ωστόσο, το 1984 εντάχθηκε στον περίφημο νόμο 1386 για τις προβληματικές εταιρείες, όπου και κρατικοποιήθηκε. Και αυτή είναι η ιστορία της πειραϊκής, πατραϊκής, που... Δυστυχώς, η Πάτρα παραμένει, θα μπορούσε να αυτό. Είναι ένα κομμάτι της βαριάς βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη. Δεν τα καταφέραμε. Δεν είναι. Όχι, δηλαδή, φταίνει οι κυβερνώντες, και το Πασόκ έχει βάλει το χέρι του πολύ σε αυτό το πράγμα, και πολλοί άλλοι, δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε. Λοιπόν, γεια σου, Τίνα, ευχαριστούμε. Να σε καλά, Τίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα λοιπόν, πολύ.